Τόσο ο κύριο Νίκο Αναστασιάδη, όσο και επικεφαλή τη προεκλογική εκστρατεία του, ο κύριο Αβέροφ Νεοφίτου, προσπαθούν με σημερινέ συνεντεύξεις του να ξεγελάσουν τον κυπριακό λαό, φορτώνοντα στη Βουλή των Αντιπροσώπων το κούρεμα που ήδη επέβαλαν το 2013. Η προσπάθειά του είναι μάταιη. Όσε συνεντεύξει και να δώσουν οι κύριοι Αναστασιάδη και Νεοφίτου, η πραγματικότητα είναι μία. Ο κύριος Αναστασιάδης το Μάρτιο του 2013 έστειλε στη Βουλή μια πρόταση που δεν ίσχυε, προτείνοντας κούρεμα και των καταθέσεων κάτω των 100.000 ευρώ κατά παράβαση συμφωνίας εντός του Eurogroup για προστασία αυτών των καταθέσεων. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι πέντε χρόνια μετά ο κύριος Αναστασιάδης και ο επιτελάρχης του επιμένουν στο μύθευμά τους και αρνούνται να δώσουν απάντηση στο ερώτημα που από τότε θέτουν οι Κύπροι πολίτες. Γιατί ο κύριο Αναστασιάδης πρότεινε κούρεμα των καταθέσεων των Κυπρίων κάτω των 100.000 ευρώ. Ποιου ήθελε να εξυπηρετήσει.